Είμαι σε ένα μαγαζί εδώ στη Μαρμίδα, όπου υπάρχουν παοξίδες, υπάρχουν και από τη Γιαγιανία εξίδες. Έχει κατορθώσει ο διοικητής να ενώσει όλους τους φιλάδους των ομάδων και να πει για να παρεχθεί όλοι δεν αφιζητείται από κανέναν ότι ο ΠΑΟΚ σήμερα πέρασε χειρουργείο. Και δεν θα σταθώ εγώ στα πέναλτι τα οποία έδωσε αυτός ο Καριόλης. Εγώ θα πω ότι από την αρχή του παιχνιδιού, από το πρώτο λεπτό που του δίνει το φάουλ εκεί δεξιά στον, δεν θυμάμαι ποιος παίκτης του ΠΑΟΚ ήταν, από το γεγονός ότι έπρεπε το τελευταίο να είναι με τέσσερις κίτρινες κάρτες δύο φορές να βγει έξω, δηλαδή μην ψάχνεις να βρεις στα πέναλτι το Καριολίκη του διαιτητή. Το Καριολίκη του διαιτητή να ψάχνεις να το βρεις στις φάσεις που δεν έδωσε φάουλ, που δεν έδωσε κάρτες, στην τελευταία φάση που δεν δίνει φάουλ στον ΠΑΟΚ, που δεν δίνει κίτρινες κάρτες σε μαρκαρίσματα με χέρια. Δηλαδή αυτού του γαμιέται η μάνα, η γυναίκα και η αδερφή. Και αυτός μπορεί να κάθεται και να βλέπει. Μιλάμε για μεγάλο Καριόλη. Είναι μεγάλος Καριόλης διαιτητής. Μιλάμε για... Έχει εκνευρίσει τον κόσμο όλο. Είναι μαφία της UEFA. Και εγώ πιστεύω ότι έπρεπε να τον πλακώσουν στο κέντρο του γηπέδου. Και στα αρχίδια τους. Δηλαδή τι τους κάνουν. Ένα γερό ξύλο εκεί πέρα. Θα πήγαινε εκεί ο Βαρέλο Αλκαντούρα, του τραβήξει δύο μπουνιές. Ένα, δύο, τρία. Να τον ξαπλώσει και να γίνει πάταγος. Κακώς δεν τον δίνανε. Κακώς δεν τον δίναν τον Καριόλη, γιατί ήθελε πολύ ξύλο. Απ' την άλλη μεριά τώρα, στο αγωνιστικό κομμάτι, ήταν πολύ συγκλονιστικός ο ΠΑΟΚ. Δεν τον περίμενα να αντέξει σε ένα ρυθμό 4-4-2 και να γίνει τόσο ανταγωνιστικός, περισσότερο, πολύ πιο ανταγωνιστικός από το πρώτο παιχνίδι. Βέβαια, οι παίκτες δώσανε τα πάντα, ιδιαίτερα τα χαφ. Ήταν πάρα πολύ οργανωμένος σε τετράδα άμυνας, τριγωνάκια από τα χαφ. Υπήρχε μια πολύ οργανωμένη απόσταση μεταξύ των γραμμών. Αν είχαμε τηλεόραση μπορούσαμε να τα δείξουμε. Και παραδόξως πήγε πάρα πολύ καλά ο Ελσίτη στο ανασταλτικό κομμάτι, παρά το γεγονός ότι σε ένα σμένα να έχει προβλήματα, είχε πολύ καλές τοποθετήσεις. Όπως και ο Βαρέλα και ο Κρέσπο. Δηλαδή η διάταξη του ΠΑΟΚ στο αμυντικό κομμάτι και με τον Μπίσεσβαρ πιστεύω έκανε ένα επικό παιχνίδι και στο αμυντικό κομμάτι, γιατί βοήθησε πάρα πολύ και αμυντικά, και στο επιθετικό κομμάτι, και δυστυχώς είναι 31. Εκείνος ο οποίος ήταν ο αρνητικός πρωταγωνιστής ήταν ο Πέλκας. Δηλαδή, ο δεύτερος που θα πρέπει να φάει ξύλο μετά το διαιτητή είναι ο Πέλκας. Δηλαδή, αν θέλουμε πρέπει να δίνουμε δύο, πρέπει να δίνουμε το διαιτητή και το επόμενο ξύλο να το φάει ο Πέλκας. Γιατί ο Πέλκας? Γιατί του δίνουν οι ευκαιρίες ανοιχτή άμυνα, σε κακή άμυνα, να δημιουργήσει μια καλή πάσα ή μια καλή εκτέλεση. Μια καλή πάσα ή μια καλή εκτέλεση. Και χαλάει όλο το σκηνικό, όλο το σκηνικό. Δηλαδή, εάν ο Πέλκας ήταν όπως έπρεπε, ο ΠΑΟΚ θα έπαιρνε και με αυτό το διαιτητή την πρόκληση. Δηλαδή, το επόμενο ξύλο το θέλει ο Πέλκας. Μιλάμε τώρα μεταφορικά. Ο κανονικό ξύλο έπρεπε να φορεί ο διαιτητής. Έμεινα ενθουσιασμένος από την απόδοση του Γιαννούλη. Παίρνω ένα σπόγκο και σβήνω ό,τι έχω πει για τον Γιαννούλη, γιατί ήταν και ψηλά και χαμηλά επικός στο κομμάτι το αμυντικό και έδειξε ότι ξεχάσαν τον Βιερίνα. Πού τον Βιερίνα, δεν μας ενδιαφέρει, ήταν χθες σήμερα ο Γιαννούλης εκεί. Είναι τυχερός ο ΠΑΟΚ, γιατί τα γκολ, τα εκπληκτικά γκολ τα έβαλε ο Μπίσεσβαρ και δεν τα έβαλε ο Άκπο. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί ο Άκπο που είναι ένας σπουδαίος εντερφόρ, αλλά σήμερα έχω παράπονα από αυτόν στις τοποθετήσεις του και στη δημιουργία φάσεων μέσα στη μεγάλη περιοχή, ήταν απόν. Ήταν κακός ο Άκπομπ σήμερα. Ευτυχώς για τον ΠΑΟΚ ήταν κακός ο Άκπομπ σήμερα. Διότι εάν πετύχει ένα ή δύο γκολ, όπως θα πέτυχε ο Μπίσεσβαρ, θα τον πέραμε αυτή τη χαμηλή ρήτρα μεγάλη ομάδα. Όπως μεγάλη ομάδα μπορεί να πάρει τώρα τον Πασχαλάκη, ο οποίος έκανε εκπληκτικό παιχνίδι. Κακώς τον βρίζαν για τα κοτσιδάκια, κάτι μπέι, κάτι ιστορίες. Πολύ καλό ήταν από τα δοκάρια και έξω από αυτά. Αλλά έπρεπε να δίνουν τον διαιτητή. Κακώς δεν τον δίνανε. Εγώ. Έπρεπε να το... Να, στον δρόμο είμαι. Δεν έπρεπε να το δίνουν. Τι θα έκανε κι άλλο. Κακώς πήγανε εκεί και τον χαϊδεύανε. Μετά. Η μαφία της UEFA, φιλαράκι. Η μαφία της UEFA. Πες καλέ εκεί γύρω μου, τι να σου. Δηλαδή πιστεύω ότι σε Ολυμπιακός πάω επί Γκαγκάτση, επί καθεστώτων Χούντας και τα λοιπά, τέτοιο σκηνικό δεν έχει γίνει. Κρίμα, γιατί ο ΠΑΟΚ έπαιξε σήμερα ένα σπουδαίο ποδόσφαιρο και ήταν καλό σε αμυντικά. Ήταν καλό και αμυντικά, σχετικά.
ήταν καλό και αμυντικά. Τι να πω, εντάξει, νομίζω ότι είναι εκνευρισμένοι οι φίλοι όλων των ομάδων για τη μαφία τη UEFA. Τελικά ο Κόκαλη και ο Μαρινάκη είναι στον υπηαγωγή, είναι μικρά παιδιά που σα αφήσουν του αλληταράδε εκεί πέρα. Κρίμα, κρίμα γιατί χαρήκαμε τον ΠΑΟΚ μεγάλη μπάλα. Σήμερα με χόρτασε ο ΠΑΟΚ ποδόσφαιρο. Αυτά. Είναι πολύ αγαπημένο φίλο. Τι έπατε, βρε. Έχω ένα σπίτι και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω να το πουλήσω. Πούλα το. Δεν επιστρέφω με κανέναν, δεν ξέρω κάποιον. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγε κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι. Είναι εκπληκτική και τίμιοι. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω. Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην Κάτω Τούμπα, ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-93-66-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νέου Έλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με ντόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσιπουρομεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό.